Λίγο μετά το μεσημεράκι και ο Καλλιμνιακός υποδέχεται τον Νίκ Αγκόρα. Μια ομάδα από την Κέφαλο. Η μέρα είναι καταπληκτική για ποδόσφαιρο και το σκορ μέχρι τώρα είναι 1-0 για την ομάδα του Καλλιμνιακού. Φαίνεται τελικά ότι ο Καλλιμνιακός βρίσκει τα βήματά του και πηγαίνει από νίκη σε νίκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα μάνα. Τι θα γίνει με τον Καλλιμνιακό? Νίκη έξω, νίκη μέσα. Μάμα, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Ο Καλλιμνιακός ήταν το κακό ξεκίνημα για τον ΑΒ λόγο, όπως έχουμε πει. Και τουλάχιστον τα παιδιά δεν με βγάζουν ψεύτη. Αυτό που έλεγα, ότι στις διαιτησίες ο Καλλιμνιακός μπορεί, έχει το δυναμικό να κερδίσει τον κάθε αντίπαλο. Όπως κερδίσαμε το χώρο, όπως κερδίσαμε και μέσα στο βαθύ. Η βαθμολογία τώρα είναι... Ναι, η βαθμολογία μας ήταν 5 διαφορά με την αναγέννηση. Είχαν φτιάξει διαφορά αυτή των 8 βαθμών. Τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν Καλλιμνιακός, να νικάμε σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλα τα παιχνίδια να βγαίνουμε νικητές και να διεκδικούμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Να πάρουμε ό,τι μας αξίζει. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι είναι σήμερα ο Βαθύς μέσα στη ΚΟ, παίζει με την αναγέννηση. Ευελπιστούμε να κάνει την έκπληξη, γιατί η έκπληξη θεωρείται να κερδίσει, να κόψει βαθμούς από την αναγέννηση και να μπούμε στο παιχνίδι. Για να πλησιάσετε λίγο περισσότερο εσείς, έτσι. Ναι, για να μπούμε στους δύο βαθμούς. Πώς είναι η εικόνα του παιχνιδιού, γιατί εγώ μόνο στα ίμια τώρα στο μνημόσυνο. Ναι, πολύ καλό παιχνίδι. Εντάξει, ευχηθήκαμε να προηγηθούμε με ένα 0. Σκόρερ ποιος? Ο Σταμάτης ο Κάνης. Α, ο οποίος έβαλε και τον γκολ στο βαθύ, ε. Ναι, είχαμε καλές ευκαιρίες στην αρχή. Τώρα βλέπουμε να παίρνει λίγο πάλι. Να είναι ισορροπημένο το παιχνίδι τώρα, ε. Να ισορροπεί, να προσπαθήσει να πάρει κάτι. Αλλά εντάξει, έχουμε πείσει στα παιδιά. Πιστεύω το παιχνίδι θα το πάρουμε. Είναι, το momentum είναι μαζί μας. Τελικά! Θα εφαρμόσω ακόμα μία φορά την πρακτική, δηλαδή να αποχωρήσει. Να αποχωρώ ή θα αποχωρήσει ή θα ανέβει στην κερκίδα. Στον αγωνιστικό χώρο δεν πρέπει να πει. Τελικά αυτό προσέξαμε. Ναι. Και τις προάλλες όταν έβγε στην κερκίδα, βάλαμε και το δεύτερο γκολ. Έτσι γίνεται. Άρα να ανέβω στην κερκίδα και να ξανακατεύω κάτω. Ή στην κερκίδα, ναι. Ή θα φύγει. Λοιπόν, ωραία, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σε αγαπάμε, μάμα, έτσι δεν είναι αυτό. Και εγώ αγαπάω τον Καλλιμνιακό. Έχω σχέση με τον Καλλιμνιακό. Είναι γούρι που λέμε αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε, μάμα. Και σας εύχομαι ποιοτικό ποδόσφαιρο, ήθος μέσα στο αυτό. Γήπεδο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το βλέπεις ότι έτσι. Το έχουμε βάλει από πέρυσι που έχουμε αναλάβει. Ήτανε... Μπόχου μας δώσαν πέναλτι. Ήταν πολύ σημαντικό. Όπο... πέναλτι έδωσε. Πέναλτι έδωσε. Θα το καταγράψω αυτό και μετά θα αποχωρήσω. Όση ώρα λοιπόν μιλάγαμε με τον πρόεδρο, διαιτής σε ανατροπή επιθετικού του Νίκ Αγκόρα, έδωσε πέναλτι. Ο φακός του Καλλιμνιός Νιούς καταγράφει επί τόπου όλα τα γεγονότα όταν αυτό είναι εφικτό και μπορετό, να όπως τώρα. Καλλιμνιακός Νίκ Αγκόρας λοιπόν 1-0, πέναλτι έχει κερδίσει η ομάδα της Κεφάλου. Καλό χτυπημένο το πέναλτι, 1-1. Κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχουμε βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση. Ακριβώς. Μα να με σοφαρίζουν και μετά να τρώνε άλλα 2-3. Δεν είναι κάτι μαζί. Λοιπόν. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Η ποιότητα του Καλλιμνιακού πιστεύω ότι είναι ικανή να το γυρίσει και να πάρουμε την νίκη που θέλουμε. Καλή επιτυχία. Δεν αγωνόμαστε. Καλή επιτυχία. Με αρκετούς φιλάθλους στις εξέδρες που παρακολουθούν το παιχνίδι, το ρεπορτάζ μας ολοκληρώνεται με τις προσδοκίες, με τις ελπίδες, πέρα από ένα καλό παιχνίδι, να κερδίσει και ο Καλλιμνιακός. Κόρνερ κερδίζει ο Καλλιμνιακός. Ο Μίτσος ο Χουρδάς σουτάρει.